Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα κύριε συνάδελφοι, κυρία. Οι μέρες που διανύουμε, οι ώρες που διανύουμε, είναι εξαιρετικά κρίσιμες και ίσως, εάν περισσέψει λογική, και χρήσιμες. Πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, μην γνωρίζοντας τις εξελίξεις, μίλησα για μία εβδομάδα που μπορεί να σημάνει το τέλος μιας απογοητευτικής μεταπολιτευτικής περίοδου και την αρχή μιας προσπάθειας αναγέννησης, βάσιμης προσπάθειας αναγέννησης του τόπου. Αρκεί να υπάρξει θάρρος. Θάρρος από τον Πρωθυπουργό και θάρρος από τον κύριο Σαμαρά. Εδώ βρισκόμαθα. Σε 20 ώρες θα γνωρίζουμε αν η Ελλάδα έχει αποφασίσει να δώσει τη μάχη της επιβίωσης ή η Ελλάδα θα αυτοκτονήσει. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι εξαρτάται από την ενθάρρυνση, την ψυχική, τη συνείδηση που έχει ο Πρωθυπουργός και ο Αντώνης Σαμαράς. Βέβαια, για να υπάρξει αυτή η εξέλιξη και να μας καλεί αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι μία πλευρά βρήκε το θάρρος εκείνο για να προκαλέσει μία σειρά θεμάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευμενή εξέλιξη. Από εκεί πέρα μένει ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω εάν ο κύριος Σαμαράς έχει τα περισσεύματα σύνεσης και θάρρος. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα απογοητεύσει τον ελληνικό λαό. Βέβαια, κάποιοι διακινούν ήδη μέσα από ένα πολύ στενό πυρήνα ότι είναι άρρωστος και το βράδυ κάποιες εκδηλώσεις που έχει δεν τις παρακολουθήσει. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια διπλωματική ασθένεια για να μην δεσμευτεί με κάποια τοποθέτηση σήμερα απέναντι στην πρόκληση της ευρεανής ημέρας. Εύχομαι βεβαίως να μην είναι τίποτα για τον άνθρωπο και εύχομαι αύριο να είναι παρόν με νου, με καλή θεώρηση και παρούσα τη συνείδησή του για να αποφασίσουμε τι μπορεί να γίνει τον τόπο. Έτσι τα βλέπω. Μπορεί η όλη εκτίμηση να είναι λάθος. Όμως αύριο από το Προεδρικό Μέγαρο πιστεύω ότι δεν μπορούμε να βγούμε παρά με μία ή δύο καταστάσεις. Ή δουλεύουμε για την Ελλάδα ή πάμε σε εκλογές και απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό. Δεν μπορώ να δω τρίτη λύση. Δεν μπορώ να δω ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας μπορεί να μας καλεί για μία συζήτηση ξανά και ξανά και ξανά με νοπή ακόμα την άρνηση ΚΚ και ΣΥΡΙΖΑ και τη δυσαρέσκεια την οποία έχει δημιουργήσει τόσο στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και στην κοινωνία η άρνηση από αυτούς δύο να πάνε εκεί. Πιστεύω λοιπόν ότι αύριο είναι η στιγμή μιας μεγάλης δοκιμασίας. Το θέμα είναι πόσο ο καθένας από μας αγαπά αυτό που κάνει, βάζει σε προτεραιότητα το εθνικό συμφέρον από το κομματικό, δεν είναι και πολύ εύκολο για κάποιους, και κατά πόσον πιστεύει ότι υπάρχει περίσσευμα δυνατοτήτων για να βγάλουμε τη χώρα από εκεί που είναι τώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι δημιουργείται ένα κλίμα. Εγώ αισθάνομαι εξαιρετικά υπεύθυνος γιατί συνετέλεσα σε ένα βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Θυμάστε ότι απέκρουσα με πύρινο λόγο την απόπειρα της Ευρώπης να το επιβάλλει, άλλο μόνοι μας, άλλο θεσμικά υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αύριο να συζητήσουμε και να δούμε τι μπορεί να προκύψει από τη χώρα, και άλλο να το έχει επιβάλει η επελάβνουσα ιδιότυπη δικτακτορία των δανειστών. Είναι εντελώς ξεχωριστά θέματα. Αισιοδοξώ λοιπόν ότι αύριο μπορεί να περιμένουμε το καλύτερο. Χωρίς όμως αυτό
να σημαίνει ότι θα υπάρξει λογική σε όλους. Αύριο είχαμε συζήτηση υψηλωτάτου επίπεδου στη Βουλή. Είναι αυτό που περιγράφεται ως εκτός ημερησίας διάταξης σε επίπεδο αρχηγών. Δηλαδή αύριο οι αρχηγοί των πέντε κομμάτων θα μιλούσαμε στο Κοινοβούλιο για ένα εξαιρετικό σοβαρό θέμα το δημογραφικό, το οποίο σύρεται από παραμονές Χριστουγέννων. Και ήταν τελικά αύριο η ημέρα συζήτησης. Ειδοποιήθηκα λοιπόν από τον πρόεδρο της Βουλής ότι αυτό φυσικά και αναβάλλεται. Και ο λόγος ήταν ακριβώς αυτή η σύνοδος υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, για να ακυρώνεται μια σπουδαιοτάτη κοινοβουλευτική ημέρα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, η πρόσκληση πιστεύω πως αφορά αυτό καθεαυτό, το μέλλον της χώρας και τους χειρισμούς που πρέπει να γίνουν. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ, με αίσθηση ευθύνης θα προσέλθει αύριο σε αυτή την συνάντηση. Προχωρήσαμε και προχωράμε με βάση το εθνικό συμφέρον. Θα μπορούσαμε για κομματικά πρόσκαιρα ωφέλη την εύκολη λύση. Την εύκολη λύση του υπερθετικού βαθμού και των συχνών λαρυγγισμών. Αυτά όμως πιστεύουμε ότι θα έβλαπταν κέρια του έθνος. Η σύνεση, η σοβαρότητα, η αιμονή μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να είστε ήσυχοι, φίλες και φίλοι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, Ελληνίδες και Έλληνες, ότι τουλάχιστον αυτό το κόμμα θα κάνει ό,τι μπορεί από την αυριανή συνάντηση η Ελλάδα να βγει ωφελημένη. Εσάβριον τα σπουδαία.